Εταιρεία της γαλλικής Nouvelle Vague, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, παραγωγός και φωτογράφος Αγνιές Βαρντά πέθανε σήμερα στα 90 της χρόνια. Παρά την προχωρημένη ηλικία της, δεν είχε σταματήσει να δημιουργεί ως την τελευταία στιγμή. Η Αγνιές Βαρντά πέταξε μακριά από τα εγκόσμια αφού μας έδειξε πώς να τα αντιμετωπίσουμε με όσα αποτέλεσαν για εκείνη έμπνευση και κινητήρια δύναμη. Curiosity and love for people. Εμβληματική εκπρόσωπος του γαλλικού κινηματογράφου της Nouvelle Vague των δεκαετιών 1950-1960, σύγχρονη των σκηνοθετών Τριφό και Κοντάρ, η Βαρντά γύρισε την ταινία πρόδρομο αυτού του ρεύματος στο Le Point Court σε ηλικία μόλις 25 χρονών μαζί με φίλους σε δικό της σενάριο. Γεννημένη στο Βέλγιο από μητέρα Γαλλίδα και πατέρα Έλληνα μικρασιατικής καταγωγής, μετακόμισε με την οικογένειά της στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία, όπου σπούδασε στη Σορβόνη και στην Καλών Τεχνών. Ακολούθησαν οι ταινίες της και η ρομαντική της σχέση με τον σύντροφό της, σκηνοθέτη Ζακ Ντεμί, για τον οποίο μίλησε στην ΕΡΤ πριν από λίγους μήνες από το φεστιβάλ του Μαρακές. First time I came to Morocco was with Jacques Demy. We loved it. We came 50 years ago. And then back in a festival, and now he's gone. And I have to do it alone. Το 1985 η φεμινιστικού περιεχομένου ταινία της «Δίχως στέγη, δίχως νόμο» της χαρίζει το Χρυσό Λέοντα και ακολουθούν περισσότερες διακρίσεις για το έργο της. Από το 1990 η Βαρντά ασχολήθηκε κυρίως με το ντοκιμαντέρ. Το 2017 τιμήθηκε με Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας της, ενώ το 2018 έγινε η γυραιότερη υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ για το πρόσωπα και ιστορίες που σκηνοθέτησε μαζί με τον καλλιτέχνη Ζεάρ. It's about time because I'm almost dead. Και φαίνεται πως μόνο ο θάνατος μπόρεσε να σταματήσει αυτό το κορίτσι των 90 ετών. I passed 90 years old, so I don't know how I'm still here, but I'm still there, and I keep working. I keep doing documentaries. I'm working on one something. Το κύκνιο άσμο της, το αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ «Η Βαρντά από την Αγνιές» προβλήθηκε το Φεβρουάριο στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρη Αγάτσα. Αμέσως μετά η εκπομπή «Επόμενη μέρα απόψε» με τον Άρη Ραβανό και αφιερωμένη στις ευρωεκλογές. Και το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, τα μεσάνυχτα, με την Ελένη Χρονά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.